Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα καυτό σήμερα. Σχέσεις μητέρας, κόρης και εγγονιών. Είναι μια επιστολή που έχω λάβει αυτές τις μέρες, που έχουμε ανακατώσει τα ύδατα, έχουμε κάνει σαματά, έχουμε κάνει πανικό με τα βίντεο περί no contact στους νάρκες τους γονείς και μου το έχει στείλει μια φίλη. Αγαπημένη μου Θέκλα, είναι η πρώτη φορά που σου γράφω στο mail σου. Γεια σου, σε ξέρω από τα σχολεία. Παρακολουθώ καθημερινά το κανάλι σου τα τελευταία 5 χρόνια και πραγματικά με έχεις βοηθήσει αφάνταστα σε αυτό. Έχει βελτιωθεί η σχέση μου με τον εαυτό μου και με τους γύρω μου. Θέλω περισσότερη δουλειά, το παραδέχομαι και είναι στις άμεσες προτεραιότητές μου να μπορέσω να μου κάνω το δώρο της ψυχοθεραπείας σου. Το εύχομαι, φίλε, να κάνεις τον εαυτό σου αυτό το δώρο. Είμαι μια γυναίκα 58 χρόνων, παντρεμένη με 2 υπέροχες κόρες και 2 εγγόνια. Να ζήσετε όλοι, και εσύ και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Με αφορμή μια σύγκρουση, διαφωνία, που πήρε μεγάλη λεκτική βία από την αδελφή μου, θα ήθελα να μου δώσεις τη γνώμη σου για το εξής. Η μητέρα μας κατά καιρούς συμπεριφέρεται τοξικά. Αυτό το βλέπουμε και το έχουμε βιώσει και οι δύο μας, η αδελφή μου και εγώ. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε αποστάσεις. Το βιώνουμε εμείς σαν κόρες. Τα παιδιά μας τα λατρεύει και εκείνα αυτήν έχουν άριστες σχέσεις. Είναι δυνατόν να υπάρχει τοξικότητα μόνο απέναντι στις κόρες και όχι στα παιδιά? Είναι τέτοια η σχέση του γονιού προς τα παιδιά του που εκείνα την αντιλαμβάνονται ενώ τα εγγόνια όχι? Γιατί η μητέρα μου είναι ήδη απέναντι σε όλους μας? Εμείς έχουμε αυτή την αλυσίδα μητέρας κόρης ενώ τα εγγόνια όχι. Εννοείς ότι είναι ήδη απέναντι στα παιδιά της, αλλά διαφορετική απέναντι στα εγγόνια της. Και πώς γίνεται γενικότερα να είμαστε τοξικοί και να μην ταιριάζουμε σε κάποιους ανθρώπους, ενώ άλλοι να μας βρίσκουν αξιαγάπητους? Άμα είμαστε νάρκισσοι, ξέρουμε πού να εξασκήσουμε την γοητεία μας και με ποιο σκοπό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και σεβόμενοι τον πολύτιμο χρόνο σου, να είμαι σύντομη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και να πάρω την ευκαιρία να παρακαλέσω και όλους τους υπόλοιπους που μου στέλνετε mail να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Σε αγαπώ πολύ. Έχω βρει πολλές απαντήσεις στα βιντεάκια σου, αλλά σε αυτό δεν έχω βρει απάντηση. Σε αγαπώ πολύ και σε έχω καθημερινά στην προσευχή μου. Ευχαριστώ. Μου αρέσεις πολύ γιατί δεν διστάζεις να τσαλακωθείς, να πέσεις, να σηκωθείς ξανά και να γελάς με αυτό το υπέροχο γέλιο σου. Με εκτίμηση. Αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου λόγια και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το πολύ κέριο θέμα που ζήτησες να αναλύσουμε σήμερα. Ναι, πώς γίνεται μια νάρκισσος μάνα ή ένας νάρκισσος πατέρας, οι οποίοι ταλαιπωρούσαν και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τα παιδιά τους, να είναι αξιαγάπητοι προς τα εγγόνια τους και να έχουν μια άριστη σχέση με τα εγγόνια τους? Γίνεται. 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 Δεν πάβει ένας άνθρωπος να είναι ο εαυτός του όταν σε κάποιες σχέσεις επιλεκτικά προσπαθεί επιτηδευμένα να κάνει καλή εντύπωση. Τον ίδιο εαυτό παίρνουμε παντού. Τον εαυτό που έχουμε στη σχέση μας με τα παιδιά μας είναι τον ίδιο εαυτό που παίρνουμε στη σχέση μας με τα εγγόνια μας και στη σχέση μας με όλους τους ανθρώπους. Χρησιμοποιείς τον όρο τοξικός άνθρωπος. Τοξικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει δηλητηριώδη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους. Νάρκισσος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και ο οποίος λειτουργεί χωρίς ενσυναίσθηση και όταν αυτό έχει να κάνει με τη σχέση του με τα ίδια του τα παιδιά, βασικό χαρακτηριστικό του νάρκισσου γονέα είναι ότι ζηλεύει, φθονεί τα ίδια του τα παιδιά. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, μπορεί να ακούγεται πολύ δύσκολο να το πιστέψει κάποιος, απίστευτο, να ακούγεται εξωφρενικό, αλλά ναι, υπάρχουν γονείς που ζηλεύουν και φθονούν τα ίδια τα παιδιά. Και αυτοί οι γονείς είναι οι γονείς οι οποίοι διακατέχονται από έντονο ναρκισισμό. Αισθήματα μεγαλομανίας, τα οποία μπορεί να μην εμφανίζονται ως απόψεις και στάσεις του στυλ «εγώ είμαι και κανείς άλλος», αλλά μπορεί να εμφανίζονται σαν «εγώ είμαι κρίμα και εγώ είχα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια
και εγώ πέρασα δύσκολα και δεν είχα τις ευκαιρίες που έχω δώσει εγώ η ίδια στα παιδιά μου και εγώ ίδιος στα παιδιά μου. Άνθρωποι που κλαίγονται και νιώθουν τον εαυτό τους ως θύμα και κάθονται και προσμετρούν τον εαυτό τους με τα παιδιά τους. Ζηλεύουν τα ίδια τους τα παιδιά επειδή τα παιδιά τους κατά τη γνώμη τους είχαν καλύτερη ζωή από αυτούς. Γιατί το παιδί μου να έχει καλύτερη ζωή από μένα, ας του τη χαλάσω. Όλες αυτές οι διεργασίες δεν γίνονται σε ένα επίπεδο συνειδητό, γίνονται σε ένα ασυνείδητο επίπεδο, αλλά γίνονται. Με αυτόν τον τρόπο και μέσα από αυτό το μηχανισμό, νάρκισσοι γονείς, νάρκισσοι μητέρες, ζηλεύουν φθονερά τις κόρες τους. Βλέπουν τις κόρες τους να εξελίσσονται καλύτερα από ότι εκείνες και ενοχλούν. Δημιουργούν προβλήματα, βρίσκουν αφορμή για να αναστατώσουν τα παιδιά τους από το παραμικρό. Μου έλεγε μια φίλη μου πρόσφατα ότι είχε ντυθεί επίσημα για να πάει κάπου και κοίταξε τον εαυτό στον καθρέφτη και είπε τι ωραία που ντύθηκα, σκέφτηκε. Τη βλέπει η μάνα της, βρήκε ένα ψεγάδι με τη σπίτι. Της λέει το κραγιόν σου είναι πολύ έντονο, δεν ταιριάζει με τα ρούχα που φοράς. Λέει μια άλλη φορά που είχε ντυθεί πάλι για να πάει κάπου, της είπε δεν ταιριάζει αυτό το μοτίβο που έχει η μπλούζα σου με το μοτίβο που έχει η φούστα σου. Δηλαδή βρήκε κάτι να της πει, κάτι για να την μειώσει, κάτι για να την κάνει να νιώσει άσχημα, επειδή ξεκάθαρα ζήλεψε που είδε το παιδί της να είναι καλοντυμένο, καλοφτιαγμένο. Ζηλεύουν που βλέπουν τα παιδιά τους χαρούμενα. Ζηλεύουν όταν βλέπουν τα παιδιά τους να επιτυγχάνουν. Ζηλεύουν. Πώς τα καταφέρνουν όμως και με τα εγγόνια τους τέτοιες νάρκισσοι μητέρες και τέτοιοι νάρκισσοι πατεράδες μπορεί να είναι διαφορετικοί. Τι λέει μια παροιμία του λαού, του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου. Και επειδή η pop κουλτούρα θέλει να παίρνουμε όλες τις παροιμίες για σοφίες, λέμε «Α, επειδή είναι νάρκισσος μάνα μου, ο νάρκισσος πατέρας μου βλέπει δύο φορές σαν παιδί του το εγγόνι του». Το εγγόνι της και αυτό συμπεριφέρεται καλύτερα. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία και παίρνει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία και συμπεριφέρεται καλύτερα. Εγώ θα γίνω λίγο πιο πονηρή, λίγο πιο καχύποπτη και θα προσπαθήσω να καταλάβω γιατί ένας παππούς ή μια γιαγιά ο οποίος με τεράστια ευκολία απορρίπτει το παιδί του, το παιδί της με διάφορες δικαιολογίες, αποδέχεται πλήρως το εγγόνι, συμπεριφέρεται με καλό τρόπο στο εγγόνι και παρουσιάζει μια άριστη εικόνα προς το εγγόνι. Γιατί? Επειδή η νάρκισσοι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την καλή έξωθεν μαρτυρία. Και επειδή τα εγγόνια τους δεν τα θεωρούν τόσο δικά τους όσο θεωρούν τα παιδιά τους. Και επειδή κακά τα ψέματα, τα εγγόνια είναι πολύ πιο ανεξάρτητα από ότι τα παιδιά απέναντι στους παππούδες, είναι πολύ πιο εύκολο για ένα εγγόνι να εγκαλέσει τον άρχισο, να τον κάνει call out, να πει «Γιαγιά, τι είναι αυτό που λες, δεν είναι σωστό, η παππού πώς μίλας έτσι, δεν είναι ωραίος αυτός ο τρόπος που μίλας». Προσέχουν διπλά και τριπλά απέναντι στα εγγόνια τους, προκειμένου να μην δημιουργήσουν μια κακή εντύπωση σε αυτά, επειδή τα εγγόνια τους, λόγω του ότι δεν είναι στενά συνδεδεμένα μαζί τους όπως είναι τα παιδιά τους, δεν εξαρτάται η επιβίωση ενός εγγονιού από τον παππού ή από τη γιαγιά, από τους γονείς εξαρτάται η επιβίωση, εκεί πέρα μπορούμε μεγαλύτερη συναισθηματική απόσταση από τα εγγόνια να παίξουν το ρόλο του καλού παππού και της καλής γιαγιάς. Άρα, είναι βλαβερό για τα εγγόνια να έρχονται σε επαφή με τοξικούς παππούδες και τοξικές γιαγιάδες. Η φίλη που έστειλε την επιστολή λέει ότι η ίδια είναι 58 ετών, ότι έχει δύο παιδιά, ότι έχει δύο εγγόνια, ότι και η ίδια και η αδερφή της δέχονται ψυχολογικό πόλεμο στην ουσία από την νάρκισσο μητέρα τους, αλλά παράλληλα αυτή η ίδια η νάρκισσος και τοξική μητέρα τους διατηρεί μια άριστη σχέση με τα εγγόνια της και τα εγγόνια της έχουν μια άριστη εικόνα για αυτή. Αυτό που θα ρωτήσω τη φίλη είναι να αναλογιστεί πόσο καλή είναι η σχέση της με τα δικά της τα παιδιά.
Γιατί αναπόφευκτα κάποιος ο οποίος έχει στο μυαλό του αρνητικά για κάποιον άλλο, δηλαδή μια γιαγιά η οποία απορρίπτει την κόρη της, ένας παππούς ο οποίος δεν έχει καλή γνώμη για την κόρη του, μια γιαγιά η οποία έχει μια πολύ διεστραμμένη εικόνα για την κόρη της, ένας παππούς που έχει μια πολύ διεστραμμένη εικόνα για την κόρη του, έστω και αν δεν ανοίξει το στόμα του ή αν δεν ανοίξει το στόμα της να πει αρνητικά λόγια στο εγγόνι για τη μάνα, ένα βλέμμα, ένα υπονοούμενο, ένα αστείο, όλα εκείνα τα οποία περιέχονται στο nagging. Έχουμε κάνει βίντεο πρόσφατα εδώ στο κανάλι μας με τίτλο nagging, που μιλάμε για την αδιόρατη κακοποίηση, την αδιόρατη κοροϊδία, μεταφέρονται αναπόφευκτα στα παιδιά. Και πολλές φορές τορπιλίζεται η σχέση παιδιού και γονιού από τον παππού και τη γιαγιά. Ο οποίος θα πει, μα εγώ δεν είπα τίποτα στην κόρη σου για σένα. Μα εγώ δεν έχω πει τίποτα στο γιο σου για σένα. Όχι, είναι διαφορετική η σχέση που έχουμε με τα παιδιά σου από ό,τι έχουμε με εσάς. Άλλο τα εγγόνια, άλλο τα παιδιά. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες αυτές, πολύ λεπτές ισορροπίες. Και έχω συναντήσει δυστυχώς πολλές οικογένειες στις οποίες έχει δημιουργηθεί ουσιαστικό πρόβλημα ανάμεσα σε παιδιά και γονείς λόγω τοξικών παππούδων και γιαγιάδων, οι οποίοι με ένα βλέμμα άγιο, με ένα άγιο ναρκισσιστικό φωτοστέφανο, παρουσιάζονται ο καλός παππούς και η καλή γιαγιά στα εγγόνια και υπογείως στυλιτεύουν τη σχέση των παιδιών με τους γονείς τους. Αυτό μπορεί να συμβεί φυσικά και σε οικογένειες που έχει χωρίσει ένα ζευγάρι και τα ναρκισσιστικά πεθερικά μισούν την ύφη τους, που έχει χωρίσει από το γιο τους. Και μπορεί όταν τα εγγόνια επισκέπτονται εκείνη τη γιαγιά να ακούν κουβέντες, να ακούν υπονοούμενα ή να ακούν και ξεκάθαρα λόγια. Η μητέρα σας έκανε το ένα, η μητέρα σας έκανε το άλλο, και έτσι η σχέση των παιδιών με τη μητέρα να τορπιλίζεται ή η σχέση των παιδιών με τον πατέρα να τορπιλίζεται. Έχουμε πολλές περιπτώσεις γονικής αποξένωσης, την οποία, για παράδειγμα, η γιαγιά που είναι η μητέρα της κόρης κατηγορεί συνεχώς τον πρώην γαμπρό της τα παιδιά, προσβάλλοντας τη σχέση του γονέα με τα παιδιά. Στις περιπτώσεις γονικής αποξένωσης που έχει τύχει να διαχειριστώ ως ψυχολόγος στο παρελθόν όταν είχα το γραφείο, πάντοτε έπαιζαν κέριο ρόλο και παππούδες και γιαγιάδες από την πλευρά του αποξενωτή γονέα. Και πάντοτε υπήρχαν και παππούδες ή γιαγιάδες από την πλευρά του αποξενωμένου γονέα, οι οποίοι έχαναν την επαφή με τα εγγόνια τους, επειδή οι παππούδες από την άλλη πλευρά δηλητηρίαζαν τα παιδιά και όσον αφορά τον πατέρα τους, αλλά και όσον αφορά τον παππού και τη γιαγιά από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα? Η πρόληψη είναι η καλύτερη δράση σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως είναι δύσκολο να γίνει πρόληψη. Πρόληψη θα ήταν όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, όταν μεγάλωναν, να γνωρίζαμε και να αναγνωρίζαμε εμείς ήδη ότι οι γονείς μας είναι τοξικοί, είναι νάρκισσοι και χρειάζεται να προσέχουμε στις αλληλεπιδράσεις μας μαζί τους, και είτε να πηγαίναμε no contact και αναπόφευκτα να πήγαιναν και τα παιδιά no contact, ή να μιλούσαμε στα παιδιά ξεκάθαρα για το τι συμβαίνει στη σχέση μεταξύ των παππούδων τους και εμάς. Τι γίνεται όμως στις περισσότερες περιπτώσεις? Όταν τα παιδιά είναι μικρά, οι γονείς είναι ανώριμοι, ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι, μπορεί να έχουν έρθει σε ρήξη με την οικογένεια των γονέων τους, με την άρχισο μάνα τους, με τον άρχισο πατέρα τους, υπάρχουν και πολύ συχνά αυτά τα κλεχτά ζευγάρια που είναι και οι δύο άρχισοι, να έχουν τσακωθεί μία και δύο και δέκα και είκοσι και τριάντα φορές, όμως να μην έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το κόλλημα που έχει ο συνεξαρτώμενος με τον κακοποιητή του και να συνεχίζουν να επανέρχονται στην οικογένεια των ναρκισσών γονέων τους, και εκεί πέρα αναπόφευκτα να γίνονται περιστατικά κατά τα οποία το συνεξαρτώμενο παιδί θα βγάλει θυμό πολύ, θα βγάλει νεύρα, θα βγει εκτός αυτού, θα φωνάζει, μπορεί να βρίζει κιόλας, μπορεί να πετάει και πράγματα, γιατί το έχουμε πει και στα τελευταία vlogs που μιλήσαμε για το no contact. Το low contact μπορεί να είναι πολύ πιο δηλητηριώδες και να μας ξυπνά τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Να μας ξυπνά το CPTSD, και έτσι να αντιδρούμε
ή συνεξαρτώμενοι όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους νάρκισσους γονείς μας, να αντιδρούμε με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών απαράδεκτο. Να γινόμαστε σαν δίχρονα παιδιά που φωνάζουν και κλαίνε και βγαίνουν εκτός σε αυτού. Έτσι τα παιδιά μας μπορεί να έχουν δει πολλές σκηνές στις οποίες η μαμά τους ή ο μπαμπάς τους έχει πάει και έχει κάνει καυγά με τον παππού και τη γιαγιά, έχει βγει εκτός σε αυτού η μάνα τους, έχει βγει εκτός σε αυτού ο πατέρας τους και ο παππούς και η γιαγιά ήταν ψύχρεμοι, όπως συνήθως είναι η νάρκηση ψύχρεμη όταν σε φέρουν εκτός σε αυτού και έλεγαν ηρέμησε παιδί μου, ηρέμησε παιδί μου και ο γονιός τους χτυπιόταν. Οπότε ακόμη και αυτές οι σκηνές απείρου κάλλους δυστυχώς καταγράφονται μέσα στη μνήμη των παιδιών και τα παιδιά όταν θυμούνται λένε «Α, η μάνα μου έκανε σκηνές με τη γιαγιά μου, ο πατέρας μου έκανε σκηνές με τη γιαγιά μου». Δεν έχουν την συναισθηματική και την γνωστική ανάπτυξη και οριμότητα ώστε να καταλάβουν πώς μπορεί ένας νάρκισσος να υποκινεί έναν καυγά, πώς μπορεί να έχει παθητική επιθετικότητα και πώς μπορεί ο συνεξαρτώμενος να βγάζει ενεργητική επιθετικότητα. Και έτσι μπερδεύονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Τώρα, όσοι έχουμε μικρά παιδιά, ανήλικα, και έχουμε διαπιστώσει ότι η σχέση με τους γονείς μας είναι τοξική και έχουμε αποφασίσει να πάμε no contact, καλά κάνουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας γιατί πήραμε αυτή την απόφαση και κάτω από ποιες συνθήκες. Καλύτερα να το κάνουμε αυτό παρουσία ψυχολόγου. Να συμβουλευτούμε τον ψυχολόγο μας για το πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τη σχέση μας, τη δική μας, με τους γονείς μας και για ποιο λόγο έχουμε αποφασίσει εμείς να πάμε no contact. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ διάκριση. Να μεταφέρουμε δηλαδή στα παιδιά τη σοφή, ήρεμη και όριμη απόφαση να σταματήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο ψυχικής βίας με νάρκισσους και τοξικούς γονείς, χωρίς να τους μεταδώσουμε αρνητικά συναισθήματα. Εάν είναι μεγάλα τα παιδιά μας, ενήλικα, και εμείς έχουμε αποφασίσει σε μια ενήλικη ηλικία, εσύ η φίλη που έγραψε λέει ότι είναι 58, ότι η μάνα μας δεν έχει γιατριά, ο πατέρας μας δεν έχει γιατριά, ότι είναι νάρκης, ότι είναι τοξική, ότι συνεχώς δημιουργούν ζητήματα και έχουμε αποφασίσει να πάμε no contact, θα πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά μας, τα ενήλικα, ότι ξέρεις, έχω έναν προσωπικό αγώνα αυτοεξέλιξης, προσπαθώ τόσα χρόνια να καταλάβω τον εαυτό μου και τον κόσμο, επειδή προέρχομαι από μια πολύ δύσκολη δυσλειτουργική οικογένεια και είχα και εξακολουθώ να έχουμε μια πολύ δύσκολη δυσλειτουργική σχέση με τον παππού σου, με τη γιαγιά σου, διαμέσου της ψυχοθεραπείας, διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και στα πλαίσια της σωτηρίας της ψυχής μου και του εαυτού μου αποφασίζω να κόψω κάθε επαφή με τον παππού, με τη γιαγιά, για να προστατεύσω εμένα. Δεν περιμένω από σένα να καταλάβεις πώς νιώθω εγώ σε σχέση με τη μάνα μου ή σε σχέση με τον πατέρα μου, γιατί η σχέση σου μαζί τους είναι διαφορετική. Δεν θέλω να τους κατηγορήσω σε εσένα, δεν θέλω να σου πω πως δεν είναι καλός παππούς ή δεν είναι καλή γιαγιά, αλλά θέλω να σου πω πως ως ενήλικας άνθρωπος δικαιούμαι να διακόψω επαφή με τους ανθρώπους που με έχουν γεννήσει και το κάνω επειδή θέλω να είμαι καλά ψυχολογικά. Επειδή όσες φορές στο παρελθόν έχω συγχωρέσει και έχω δώσει ευκαιρίες και έχω ξαναπάει πίσω, καταλήγω και εγώ να γίνουμε χάλια και οι συνθήκες γενικότερα να γίνονται χάλια και να βιώνουμε όλοι οικογενειακά δράματα. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και σίγουρα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σε ένα vlog. Μια αρχή κάνουμε σήμερα. Θα διαβάσω στα σχόλια και δικές σας εμπειρίες. Αν θέλετε γράψτε μου σύντομα email με δικές σας εμπειρίες και προτείνω να κάνουμε ένα vlog μελλοντικά στο οποίο να μιλήσουμε για ιστορίες, τέτοιες ιστορίες, δηλαδή ιστορίες γονέων οι οποίοι έχουν τοξικούς νάρκισσους γονείς και πώς έχουν τορπιλιστεί οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους εξαιτίας των καλών παππούδων και των καλών γιαγιάδων και πόσο δύσκολο είναι αυτό να το διαχειριστούμε. Δεν θέλω να πω άλλα σήμερα. Στο επόμενο. Με πολύ αγάπη και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φιλιά. Η οικογένεια είναι ένας χώρος στον οποίο έρχεται ζωή, αλλά μπορεί να έρθει και πολύ
ψυχική ταλαιπωρία με αυτούς τους τρόπους. Η Αγία οικογένεια, η ελληνική οικογένεια, η κυπριακή οικογένεια, αχ. Αδέρφια, συνεξαρτώμενα, όπως λέμε, χωρίς ρίζες. Αν είμαστε χωρίς ρίζες και πρέπει να το πάρουμε απόφαση και όσο πιο νωρίς το πάρουμε απόφαση και διαφυλάξουμε την ψυχική και συναισθηματική μας υγεία και ηρεμία, θα μπορούμε να δώσουμε όσο πιο βαθιές ρίζες γίνεται στα παιδιά μας, όσοι αποφασίσαμε ή θα αποφασίσουμε να γίνουμε γονείς. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του γονέα. Και γι' αυτό.